διάφορες πλευρές, τη στιγμή όμως που αυτό καθε αυτό το θέμα είναι αρκετά ξεκάθαρο εδώ και μήνες. Υπάρχει μια ρητή διαφωνία αναφορικά με τη συμφωνία των Πρεσπών και μια ρητή δέσμευση ότι μέχρι το Μάρτιο, όταν θα έρθει και η συμφωνία, προχωράμε κανονικά με βάση το πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι είναι θετικό και πετυχημένο. Αν μου επιτρέπετε, μια συμφωνία αλλά και μια απειλή. Γιατί η συμφωνία συνοδεύεται και με μια απειλή από τον κύριο Καμένο, ότι αν επιχειρηθεί από την κυβέρνηση και τα πράγματα εξελιχθούν όπως εξελιχθούν, για να φτάσει μέχρι και την Ελληνική Βουλή το θέμα. Αν λοιπόν έρθει στην Ελληνική Βουλή η επικύρωση της συμφωνίας πριν από την κοινοβουλευτική διαδικασία, εμείς θα άρουμε την εμπιστοσύνη μας, θα ρίξουμε την κυβέρνηση. Το δεύτερο σκέλος δεν το συμμερίζομαι. Συμμερίζομαι ότι τίθεται θέμα συμμετοχής στην κυβέρνηση, την επαύριο θα έλεγα της συμφωνίας, και όχι την παραμονή. Παραμονή είπε ο κύριος Καμένος. Σας λέω ότι είπε ο κύριος Καμένος. Ναι. Συνεπώς το Μάρτιο 2019, με δεδομένο πλέον τη συμφωνία και την επικύρωσή της, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να τοποθετηθούμε ευθέως για την επόμενη μέρα. Άρα ανοιχτό το ενδεχόμενο, όπως είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, τετραπλές κάλπες το Μάιο. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει και από αυτό που λέτε εσείς. Η επόμενη μέρα... Αυτό που λέω εγώ είναι ότι τεχνητά υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσει η κυβέρνηση μέχρι τον Οκτώβρη. Με άλλες εργασίες, δηλαδή. Καμία μορφή κατά της κυβέρνησης δεν πρόκειται να συγκεντρώσει 151 βουλευτές όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Μάλιστα. Ανεξαρτήτως αν έχουν, αν άρουν την εμπιστοσύνη τους οι ανεξάρτητοι Έλληνες, λέτε. Ακριβώς. Ωραία. Να έρθουμε τώρα στο μεγάλο αυτό θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι είναι σε αδυναμία πληρωμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο άκουσμα και μόνο, και οι υπόλοιποι οι οποίοι δύσκολα τα φέρουν βόλτα, αλλά και αυτοί που ήδη χρωστάνε, ότι αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του τιμολογίου της ΔΕΗ, δεν αποκλείεται η αύξηση της τιμής του ρεύματος, σοκάρει. Καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι η τιμή του ρεύματος δεν έχει αυξηθεί για 6 χρόνια και πέρυσι μειώθηκε η τιμή του ρεύματος 6% με βάση την ευρωπαϊκή στατιστική. Όχι τα πρόσθετα βέβαια, τα οποία είναι πολλαπλάσια της... Αφήστε τα, οίκο και αυτά παραμένουν, είναι έτσι, άλλος. Για την τιμή του ρεύματος μιλάω. Γιατί το ένα τρίτο του λογαριασμού που πληρώνουμε και εγώ και εσείς και όλοι μας... Καλά είναι, οίκο, μήκο, ΦΠΑ, φόροι. Τέλει. Τα οποία είναι ο φόρος του φόρου με ΦΠΑ επί αυτών. Εννοείται, 24-13 που είναι το διπλό χαράτσι, ας πούμε. Στο ρεύμα. Να ολοκληρώσω τα παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Να πω. Παρακαλώ. Η τιμή του ρεύματος μειώθηκε πέρυσι 6%, η καθαρή τιμή του ρεύματος, υπό το βάρος δύο παραγόντων. Πρώτον, της εκπτωτικής πολιτικής της ΔΕΗ προς τους συνεπείς πελάτες. Το με το 15%... Ακριβώς έτσι. Και το δεύτερο, επειδή υπάρχουν και ιδιώτες προμηθευτές ενέργειας, υπάρχει ένας ανταγωνισμός στις τιμές. Υπό το βάρος αυτών των δύο παραγόντων, η τιμή πέρυσι μειώθηκε 6%. Τα CO2 τώρα, που είναι, όπως ξέρετε, η τιμή που χρεώνεται στους παραγωγούς ενέργειας για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αυτά είναι μια πανευρωπαϊκή αγορά, η οποία τελεί σήμερα υπό το καθεστώς πίεσης. Αυτή η αγορά, αυτές οι τιμές τις οποίες χρεώνονται οι προμηθευτές, οι μεν ιδιώτες προμηθευτές έχουν προβλέψει στις συμβάσεις τους ότι μεταφέρεται στους καταναλωτές αναταχτά χρονικά διαστήματα. Δεν προβλέπεται αυτό στη ΔΕΗ. Εντούτοις, το μόνο που αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε, σε βάθος όμως 3-4 μηνών ή εξαμήνου, είναι να δούμε πώς θα πάει αυτή η αγορά και τι επιπτώσεις θα έχει. Άρα μας λέτε ότι θα πρέπει να περιμένουμε ένα τρίμηνο να δούμε αν θα αυξηθούν τα τιμολόγια ή όχι. Ακόμα δεν μπορείτε να μας πείτε αν θα γίνει κάτι. Μέσα στο επόμενο δηλαδή χρονικό διάστημα, ας πούμε μέσα στο εξάμηνο.
Πρέπει να ρυθμίσουμε αυτή την αγορά ενιαία. Αυτό λέω. Το μόνο το έχουν ρυθμίσει. Να σας πω τι λέει ο κόσμος. Να σας πω τι λέει ο κόσμος. Ότι όλα αυτά είναι δικαιολογίες, ότι έχουν μια ζημιογόνα επιχείρηση που είναι η ΔΕΗ, η οποία θα βγάλει τα σπασμένα της και πάλι, ή μέσω των ρήπων, ή μέσω κάποιων άλλων, ας πούμε, ξέρω εγώ, διάφορα τερτύπια, και ζημιωμένα θα είναι πάλι τα νοικοκυριά. Δεν ισχύει αυτό και εξάλλου δεν νομίζω ότι η πολιτική της ΔΕΗ για όλα αυτά τα χρόνια που ανέφερα ήταν να μεταφέρει αυξήσεις. Υπάρχει, Υπουργέ, το ενδεχόμενο να καταργηθεί η έκπτωση του 15%. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Εφαρμόζει μια πολιτική εκπτωτική των 15%. Θα παραμείνει αυτή η εκπτωτική πολιτική για τους συνεπείς ή μπορεί να αλλάξει? Όλο το πακέτο που αφορά τη ΔΕΗ θα πρέπει να ρωτήσετε τη ΔΕΗ. Δεν υπάρχουν προτάσεις. Μήπως πούνε ότι δεν θα αυξήσουμε την τιμή. Οποιασδήποτε πολιτική. Πάντως, ξέρετε, υπάρχει φοβερή δυσκολία από ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών. Ένα εκατομμύριο δεν μπορεί να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Και εκτός αυτού, ξέρετε κάτι, είναι και οι πρακτικές εταιρείες τις οποίες έχει αναθέσει η ΔΕΗ την ίσπραξη αυτών των οφειλών. Και δεν κάνει και ρυθμίσεις. Οι οποίες λειτουργούν με απαράδεκτο και χυδαίο τρόπο πολλές φορές, κύριε Υπουργέ. Να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Παρακαλώ. Στο θέμα των ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, καταρχάς δεν έχει πρακτικές εταιρείες για καταναλωτές οικιακούς ή άλλους. Δεν υπάρχει αυτό. Και όλους αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο, ποιος τους παίρνει τηλέφωνο, κύριε Υπουργέ? Δεν ξέρω αν μου επιτρέπει, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν έχω τη συγκατάθεσή του, mail. Κύριε Παπαδάκη, παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Σταθάκη, από πότε έχει βάλει ΔΕΗ πρακτικές εταιρείες για 150 ευρώ καθυστερημένο λογαριασμό? Για 150 ευρώ, όχι 150.000, 150 ευρώ. Τον επέρνουν καθημερινά τηλέφωνο. Και για να μην έχει να δώσει τα 150 ευρώ ο άνθρωπος, δεν επαταξείς. Είναι σε αδυναμία πληρονομής. Θα επιμείνω στο δεύτερο που ήθελα να σας υπενθυμίσω, που αφορά την πολιτική για τα νοικοκυριά τα αδύναμα. Όπως ξέρετε, το νέο κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο καλύπτει 1.100.000 νοικοκυριά, προβλέπει με περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια όχι μόνο, όπως ήταν στο παλιό τιμολόγιο, 30% έκπτωση στην τιμή του ρεύματος, προβλέπει και 70% για τα νοικοκυριά που λαμβάνουν ΚΕΑ. Και ταυτόχρονα... Και σε αυτούς στέλνουν ειδοποιητήρια διακοπής ρεύματος, κύριε Υπουργέ, προσέξτε το αυτό. Τηλεθεατές μας το στέλνουν και μας έχουν στείλει και λογαριασμούς. Ναι, ξέρετε, μπορεί αυθαίρετα να λειτουργούν οι πρακτικές εταιρείες. 70% είναι η έκπτωση στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο. 70% το επαναλαμβάνω, στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο για τα νοικοκυριά ΚΕΑ. Και προσθέτω ότι ιδρύσαμε και το Ταμείο Επανασύνδεσης των Φτωχότερων Νοικοκυριών. Έληξε η προθεσμία, 21 Σεπτεμβρίου ήταν. Πάει η προθεσμία αυτή. Όποιος χάνει το πρέπει να δώσετε παράταση, Υπουργέ, βγάλτε μας ειδήσεις, θα δώσετε παράταση. Αναφέρεστε μετά τις 21 Σεπτέμβρη. Ακριβώς. Γιατί όταν ανακοινώθηκε αυτό... Ήτανε δύο μέρες μετά. Σε δύο μέρες μετά πήγαμε 21. Δηλαδή ανακοινώθηκε 19 και 21 ήτανε... Δώστε μια όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. 1.400 νοικοκυριά μπήκαν σε αυτό. Και δεν προλάβανε οι υπόλοιποι. Δεν προλάβανε. Γιατί ήταν χρήματα. Είναι, όπως ξέρετε, αναφερόμαστε στα πραγματικά φτωχά νοικοκυριά, στα οποία είχαν οποιοδήποτε χρέος στο κοινωνικό τιμολόγιο. Ήταν από πέρυσι, το Γενάρη ήταν. Από το Γενάρη ήταν σε ισχύ. Δώσαμε δύο παρατάσεις ακριβώς για να μπουν όλα τα κοινωνικά νοικοκυριά που ήταν σε αδυναμία. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ ισχυρή κοινωνική πολιτική στο θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος. Κάτι το οποίο δεν είναι σε αρμοδιότητά σας είναι του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορείτε να απαντήσετε. Γιατί είναι και ενέργεια στο θέμα και αυτό. Ενέργεια. Το πετρέλαιο. Πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης πανάκριβο, και εγώ θέτω ευθέως το ερώτημα. Γιατί δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Αποδεδειγμένα πρώην υπουργός σας και στέλεχος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, έχει πει το εξής. Και μάλιστα αρμόδιος υπουργός. Εάν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα έχουμε φτηνότερο πετρέλαιο, το κράτος θα έχει περισσότερα έσοδα, ο κόσμος δεν θα κρυώνει και οι βενζινοπόλες θα έχουν δουλειά. Τι πάει να πει, δεν μου επιτρέπουν οι θεσμοί?
Βάλτε το λοιπόν στο σχέδιο του προϋπολογισμού όπως βάλατε για τις συντάξεις, ότι ξέρετε κάτι, μας επιβάλλετε κάτι το οποίο ούτε έσοδα φέρνει και ο κόσμος κρυώνει. Ωραία, την ερώτηση θα την απευθύνω στον Υπουργείο Οικονομικών, αν και επιμένω ότι οι συντάξεις είναι η πρώτη προτεραιότητα και αυτή δεν είναι. Έχει τελειώσει το θέμα των συντάξεων. Έχουν νομίζω τελειώσει αυτό το θέμα, θα το δείτε αποτυπωμένο στον προϋπολογισμό. Θα μιλάμε για ακύρωση ή θα μιλάμε για αναστολή, κύριε Υπουργέ, για το θέμα των συντάξεων. Θέμα αναστολής, όπως ξέρετε, δεν είναι διαρθρωτικό μέτρο, συμφωνήσαμε σε αυτό. Άρα είναι δημοσιονομικό, άρα είναι σαφής. Άρα μιλάμε για ακύρωση, δηλαδή. Για ακύρωση. Για ακύρωση. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Υπουργέ. Να σας πει καλημέρα μας. Να το δούμε όλα αυτά. Πάντως, Ανδρέα και Δημήτρη, ανοιχτό το ενδεχόμενο της αύξησης του τιμολογίου, μας είπε μέσα στο επόμενο τρίμηνο.